Ώρα 10. Υποδεχθήκαμε και τους δημοσιογράφους στην δομή διαχείρισης των απορριμμάτων της Μεσσηνίας, στην Καλλιρόη. Ξεκίνησε εδώ και κάποιες μέρες ήδη να λειτουργεί. Επομένως και η Μεσσηνία επέλυσε το ζήτημα το οποίο συνδέεται με τα απορρίμματα και σε 20 μέρες περίπου θα ξεκινήσει η λειτουργία και στη σκάλα της Λακωνίας. Επομένως, όλη η Πελοπόννησος θα είναι καθαρή, δεν θα έχουμε τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν, τα θυμόσαστε τι είχαμε στην Κορινθία και θέλω να παρακαλέσω τους φίλους δημάρχους από την Κορινθία το σύνολο των απορριμμάτων τους να έρχονται μέσω του σταθμού μεταφόρτου στην Παλιόχουνη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποιο κόστος. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία συνδέονται με ραδιενεργά απόβλητα, τα οποία τα συλλαμβάνουμε στις πύλες των εργοστασίων διαχείρισης και επιστρέφουν πίσω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε τόσα χρόνια το τι συνέβαινε με τα σκουπίδια. Και, εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο θέμα είναι να είναι και η αποκατάσταση των χωμάτερων, όπου ιδιαίτερα στην Κορινθία έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι συνάδελφοι δήμαρχοι, τους λέω συναδέλφους, γιατί 13 χρόνια, τρεις θητείες, 13 χρόνια ήμουν και εγώ δήμαρχος, να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά των απορριμμάτων. Και βεβαίως στο επόμενο στάδιο πάμε. Καθαροί δρόμοι, καθαρό επαρχιακό δίκτυο, καθαρό εθνικό δίκτυο. Αυτό το οποίο ανήκει στην ευθύνη του Δημάρχου. Ώστε να κάνουμε αυτό που εδώ και 20-30 χρόνια το έχουν κάνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Ντρεπόμαστε για τα σκουπίδια και για τους σκουπιδότοπους. Έληξε αυτό το θέμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γνωρίζω ότι περιμένουν τα απορριμματοφόρα για ώρες εκεί στο κέντρο. Αυτά είναι λάσσονα ζητήματα και μπορούν να ρυθμιστούν όπου υπάρχουν προβλήματα. Μπορεί ο ΦΟΣΔΑ, είναι ο φορέας ο οποίος διαχειρίζεται ζητήματα που έχουν σχέση με τους Δήμους, να τα επιλύσει. Ευχαριστούμε.